Κοίτα να δεις που πέρασε μία ακόμα χρονιά και καταφέραμε να είμαστε στον αέρα με ένα podcast μια φορά στο εξάμεινο, ξέρω εγώ. Νικόλα, τι λέει? Ναι, εγώ σου είπα θα το κάνουμε πετειακό. Θα το κάνουμε πετειακό από εδώ και πέρα. Θα βγαίνουμε μια στο τόσο. Θα συζητάμε, θα τα λέμε. Κοίτα, εγώ χαίρομαι γιατί από τις πλατφόρμες ειδικά υπάρχουν πολλοί φίλοι που μας ακούνε και υπήρχαν και άτομα που μας προσέγγισαν για να γράψουμε ένα-δύο εκπομπές, οπότε αυτό θα το αφιερώσουμε σε εκείνους. Ναι, είναι αφιερωμένο, αφιερωμένο και γενικά αφιερωμένο στους πλατφόρμες, γιατί οι πλατφόρμες των podcast έχουν ένα πολύ ωραίο κοινό, το οποίο δεν εξαρτάται από το τι θα βρει στο YouTube. Είναι πιο ψαγμένο και τους ευχαριστούμε πολύ που μας ακούνε. Καλή χρονιά να έχουμε, παιδιά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για το 2021, αν και ξεκίνησε με άγριες διαθέσεις. Τι λες? Ναι, με πολύ άγριες διαθέσεις συγκεκριμένα, ειδικά προς Αμερική μεριά, θα έλεγε κανείς. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Τι να σου πω, πρέπει να ελπίζεις πλέον. Για μένα πρέπει να ελπίζεις ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί διαφορετικά δεν ξέρω, δεν είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά προσπαθώ να το δω θετικά το όλο θέμα. Ελπίζω ότι με όλο αυτό το χτυκιό που έχουμε μπλέξει να ξεμπλέξουμε μέσα στη χρονιά. Κοίτα, εγώ ευελπιστώ ότι μέσα στη χρονιά να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε την έκτη ραδιοφωνική σεζόν που το σχεδιάζουμε εδώ και πόσο καιρό, ρε φίλε. Πόσο καιρό. Λοιπόν, πρέπει να το πούμε αυτό, πρέπει να το πούμε. Θυμάσαι όταν κάναμε την τελευταία εκπομπή, το λέω και το ξαναλέω στα podcast, αλλά δεν με νοιάζει, μια φορά το εξάμεινο γυρίζουμε, ότι όταν κάναμε την τελευταία εκπομπή το 2019, έξω από το Athens Vintage Festival, αν δεν κάνω λάθος. Retro. Μπράβο, το Athens Retro Festival, okay. Έξω από το Athens Retro Festival κάναμε μία εκπομπή στην οποία είπαμε ότι παιδιά τελευταία ήταν 30 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Και ενώ άλλες χρονιές πηγαίναμε μέχρι Ιούλιο, είπαμε ότι όχι, δεν θα πάμε μέχρι Ιούλιο, γιατί δεν μπορούσαμε πλέον να βλέπουμε ένα στα μούτρα του άλλου. Δηλαδή είχαμε κάνει τόσες πολλές εκπομπές, είχαμε κορεστεί κι εμείς μετά από τρεις συνεχόμενες σεζόν και πέντε ραδιοφωνικές, έτσι, γιατί επιστημονικά έχουμε καταφέρει να βγάλουμε πέντε ραδιοφωνικές σεζόν. Σε 5,5 σωστό, σε 3 χρόνια. Οπότε ναι, και θυμάμαι ρε παιδί μου εκείνη την εκπομπή που λέγαμε ότι φίλε δεν θέλω πραγματικά να κάνω άλλη εκπομπή, και πλέον φτάνουμε σχεδόν 2 χρόνια χωρίς εκπομπή, προγραμματίζουμε, βλέπουμε φως στον ορίζοντα, αλλά έρχεται τόσο αργά. Βασικά έρχονται όλα τόσο κόντρα. Μία οι δουλειές. Ναι, έρχονται όλα τόσο κόντρα. Μία αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο, μία το lockdown, μία... Λοιπόν, περίμενε για το τυπικό, έτσι να πούμε. Αν θυμάσαι, είχαμε πει, παιδί μου, ότι πέρυσι την άνοιξη είχαμε πει ότι θα επιστρέφαμε μετά από 9 μήνες. Και έκατσε η πρώτη καραντίνα. Ακόμα επιστρέφουμε. Ναι, ακόμα. Να σου πω κάτι. Είμαστε η δεύτερη φορά. Ναι, μπράβο. Η δεύτερη φορά που πήγε να γίνει μία αναβίωση και να δούμε ότι μάλλον θα ξαναβγούμε στο ραδιοφωνικό αέρα, ήταν το Νοέμβρη, φίλε. Και μετά κάποιο έκανε κατάληψη την κονσόλα. Λοιπόν, να πω για το τυπικό. Νικόλας Βασιλείου, πολύ καλός μου φίλος στα μικρόφωνα και ο υποφαινόμενος Τζανέτας Καρβαλιώτης. Είπαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα podcast μέσω πλατφόρμας ιντερνετικής επικοινωνίας. Ξέρουμε ότι τα podcast είναι κορεσμένα αυτό το διάστημα, ειδικά με όλους τους εξαιρετικούς δημιουργούς που έχει η ελληνική κοινότητα. Πραγματικά λατρεύω να ακούω ελληνικά podcast. Είναι πάρα πολύ καλά τα περισσότερα. Εντάξει, υπάρχουν και τα Bad Apples, ας πούμε, ειδικά μερικών celebrity που δεν με τρελαίνουμε. Εκεί είπαμε και εμείς, ξέρω εγώ, πιο πολύ για τους φίλους μας να ηχογραφήσουμε κάποιες εκπομπούλες, αν τα καταφέρουμε μέχρι να ξεκινήσει η καινούργια ραδιοφωνική σεζόν, που την περιμένουμε το συντομότερο δυνατό. Και αμφιταλαντευτήκαμε για το τι θα συζητήσουμε σε αυτή την εκπομπή, διότι πέρασε από το μυαλό μας να σχολιάσουμε το περιστατικό στο Καπιτόλιο. Πέρασε από το μυαλό μας να σχολιάσουμε ελληνικά reality που εμείς δεν βλέπουμε, κάποιοι φίλοι μας τα βλέπουν και μας λένε τι γίνεται. Ναι. Εγώ δεν βλέπω. Διαχρονικό. Ένα από τα μεγάλα running jokes εκπομπής το συγκεκριμένο, ότι εμείς δεν βλέπουμε τα reality, είναι σαν το Κωνσταντίνο και Ελένης. Που λέει δεν είμαστε εμείς, είναι τα ξαδέρφια μας. Δεν είμαστε εμείς. Λοιπόν, εντάξει, γιατί να ξεκινήσεις με αρνητικότητα την νέα χρονιά, ας πούμε, κάτι καλό, ας πούμε. Όχι, ας πούμε κάτι καλό. Θα μιλήσουμε για βιβλία. Πώς περνάμε μέσα στην καραντίνα, τι ωραία που είναι. Α, μπράβο, θα μιλήσουμε για βιβλία που διαβάσαμε, θα μιλήσουμε για
κόμιξ, γιατί και οι δύο είμαστε συλλέκτες βιβλίων και κόμιξ. Θα μιλήσουμε για αγαπημένους δίσκους που έχουμε λιώσει. Ήταν ευκαιρία να πάρω και εγώ κάποια ωραία δισκάκια στα χέρια μου. Τι άλλο? Καμιά σειρά? Νομίζω έτσι. Αυτά. Α, και καμιά σειρά, ναι, ναι. Έχω να προτείνω μια-δύο σειρές. Λοιπόν, φίλε, ξαναείδα την πρώτη σεζόν του Doctor Who με τον Eccleston. Δηλαδή, έχω ήδη ξεκινήσει. Δεν ξαναβλέπω. Καλή εποχή του BBC, έτσι. Ναι. Σου αρέσει η πρώτη σεζόν του Doctor Who με Eccleston? Εγώ θα έλεγα Καπάλντι είναι καλύτερος, αλλά. Γιατί είναι υποτιμημένος και ο Eccleston. Είναι πολύ καλός ηθοποιός. Εξαιρετικός. Είναι καλά, εξαιρετικός ηθοποιός. Ας είναι καλά ο Πέτρος, λοιπόν, που μας καθοδηγεί για το πώς θα δούμε Doctor Who εδώ και χρόνια. Εμένα τουλάχιστον. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός ο Eccleston. Εμένα, εντάξει, ο Tennant μου αρέσει πολύ σαν Doctor Who. Δηλαδή. Okay, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ Doctor Who fanboy. Δηλαδή, έχω δει τις καινούργιες σεζόν μέχρι τον Καμπάλντι, νομίζω. Αλλά Καμπάλντι, γενικά ναι. δεν το πολύ παρακολουθώ πλέον. Mm-hmm. Γενικά, από σειρές δεν έχω παρακολουθήσει και τίποτα καινούριο. Είχαμε μια καινούργια σεζόν του Blacklist, η οποία κράτησε μόνο για 3 επεισόδια. Και μετά είχε ένα break 3 μηνών, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι πως αν και φαν έχει αρχίσει λίγο και κουράζει το γράψιμο ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα, της Λίζια μου είναι αλήθεια. Εντάξει, James Spader εξαιρετικός, κρατάει τη σειρά. Και βέβαια δίνω τροφή, ξέρεις, σε φίλους που λένε πάλι για Blacklist μιλάει, πάλι για Blacklist μιλάει. Να σου πω κάτι, Τζανέτο, που θα πάθει σοκ, αλλά πλέον, επειδή έχω βάλει Netflix τον τελευταίο χρόνο, σκέφτομαι να δω τον Blacklist. Το σκέφτομαι πολύ διαολεμένα να δω τον Blacklist. Όχι, ρε φίλε, να μην το δει, γιατί ποιο θα κάνουμε πλάκα μετά. Θα χαλάσει ένα running joke της εκπομπής. Αυτό σκέφτομαι, ότι κανείς άλλος εκτός από σένα δεν βλέπει Blacklist. Αλλά πραγματικά το σκέφτομαι, μου λένε όλοι πολύ καλά λόγια. Και λέω. Ρε φίλε, είναι εξαιρετική σειρά, αλλά η Liz είναι ο πιο κακογραμμένος χαρακτήρας ever. Ειδικά στην τελευταία σεζόν έχει κάνει πάρα πάρα πολλά λάθη σαν χαρακτήρας, έτσι, που δεν βγάζουν νόημα. Δηλαδή, backstab after backstab after backstab, okay, ξέρω εγώ. Ναι. Προδίδει φίλους, οικογένεια, τους πάντες. Το παιδί της το θυμάται μόνο όποτε συμφέρει την πλοκή. Έχει ένα παιδί που εμφανίζεται, ξέρω εγώ, σε κάνα δύο επεισόδια, τα άλλα δύο δεν ξέρουμε τι κάνει. Στα υπόλοιπα, μάλλον δεν ξέρω. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ μια σειρά που έχω κολλήσει, πραγματικά έχω κολλήσει και τη βλέπω τώρα. Θοδωρή, άμα μας ακούσει, έτσι, μπορείς να βάλεις από κάτω, από το background, έτσι, κανένα non-copyrighted Soviet wave, ας πούμε, κομμάτι για χαλάκι. Τι λες? Ναι, ναι, ναι. Μπα. Soviet Wave, παιδιά, θα μιλήσουμε σε λίγο και γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ τώρα για τις σειρές που έβλεπα, σου λέω, δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ το Brooklyn Nine-Nine, το βλέπω φανατικά. Εξαιρετικό. Έχω κολλήσει με το Brooklyn Nine-Nine, πεθαίνω, αναφέρω όλες τις ατάκες. Θεωρώ ότι η σκηνή που θα καταλάβεις πια λέω, με το τραγούδι των Backstreet Boys που γίνεται ο χαμός, έχει 17 εκατομμύρια views στο YouTube, ξέρω εγώ, είναι από τις καλύτερες κομικές σκηνές που έχω δει και κρατάει ούτε ένα λεπτό, είναι απίστευτη. Mm-hmm. Φοβερή σειρά. Από άλλες σειρές που είδα, δεν θυμάμαι αν τις είχα αναφέρει στο προηγούμενο podcast, σίγουρα το Barry είναι καταπληκτικό. Πρέπει να σε διακόψω λίγο. Εγώ θυμάμαι πόσο είχαμε χαρεί όταν είχε αγοράσει το δεύτερο κανάλι, το Brooklyn Nine-Nine. Πραγματικά ήταν. Ναι, το NBC, το NBC που τα αγόρασε. Ό,τι καλύτερο, έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Πολύ καλή τέτοια, γιατί θα ήταν και πολύ κρίμα να τελειώσει εκεί που τελείωσε. Σκέψω ότι το τελευταίο επεισόδιο με το Fox το είδα χθες. Και λέω πόσο κρίμα να τελειώνει η σειρά εκεί. Mm. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, από εκεί και πέρα. Είδα λοιπόν τον Barry, όπως σου είπα. Είδα το Fleabag, που είναι πολύ καλό αγγλικό. Είδα δεύτερη σεζόν Umbrella Academy. Θέλω πολύ να διαβάσω και τα comics της Dark Horse. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο και το Umbrella Academy. Είδα φυσικά την τρίτη σεζόν του Cobra Kai. Παιδιά, Cobra Kai, βάλτε το στη ζωή σας. Από τις καλύτερες σειρές εκεί έξω. Το λατρεύω το Cobra Kai. Είναι θεϊκή σειρά απλά. Ναι. Είδα την τρίτη σεζόν του Dark. Το γερμανικό του Netflix. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό ενώ στην αρχή το είχαμε λατρέψει όλοι. Η τρίτη σεζόν κούρασε πάρα πολύ. Πάρα πολύ κουραστική όντως και για μένα. Όχι, η δεύτερη μ' άρεσε. Η τρίτη πάρα πολύ κουραστική όντως. Δεν θα το ξανάβλεπα.
Όχι, ούτε εγώ. Εντάξει, υπερβολή. Με απογοήτευσε πάρα πολύ το... πώς το λένε, αυτό με τον Πάπα, μωρέ, το The New Pope. Mm. Δεν μου άρεσε καθόλου. Η πρώτη σεζόν, το Young Pope, είναι καταπληκτική. Δεν το έχω δει, δεν μπορώ να σου πω άποψη. Το The Young Pope είναι, παιδιά, καταπληκτικό, δείτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και δεν έχω προλάβει ακόμα να δω την τελευταία σεζόν του Έτερος Εγώ, που έχω λατρέψει και την ταινία, τη θεωρώ απίστευτη, και την πρώτη σεζόν τη θεωρώ καταπληκτική. Δεν έχω προλάβει να δω ακόμα τη... Θέλω πάρα πολύ να δω το Έτερος Εγώ. Δεν έχω δει τίποτα. Ούτε την ταινία, ούτε τη σειρά, και πραγματικά ακούω τα καλύτερα λόγια από όλους. Βγήκε σήμερα μια είδηση ότι μάλλον θα μπει στο Netflix. Πραγματικά, ναι, μπράβο τους, γιατί λένε ότι θα μπουν στο Netflix. Μακάρι να δούμε και ελληνικές σειρές εκεί. Μία ακόμα φοβερή. Εντάξει, νομίζω ότι. Να σου πω κάτι. Από τις τελευταίες σεζόν του La Casa de Papel που είναι τραγικές, ας δείξουμε λίγο. Δηλαδή, αυτή η ελληνική σειρά είναι αριστούργημα. Αριστούργημα σενάριακά. Είναι οπτικά πανέμορφη. Βγήκε από το La Casa καινούργια σεζόν. Όχι, ρε παιδί μου. Αυτή που κυκλοφόρησε το 20. Λέμε εκεί στην αρχή του lockdown. Ναι, ναι, ναι. Okay. Ναι, ναι, ναι. Λέω, μην έχω χάσει επεισόδια. Γιατί εντάξει. Όχι, όχι. Η τελευταία σεζόν δεν τρώγονταν. Οι υπόλοιπε προσωπικά μου άρεσαν και μου φαινόταν μια πολύ καλοδουλεμένη σειρά. Αλλά αυτή δεν έβγαζε νόημα, ρε φίλε, η τελευταία. Δεν έβγαζε. Όχι, όχι, τίποτα. Χάλια ήταν. Και επίση είδα το The Queen's Gambit που έγινε ένα πολύ μεγάλο χαμό από το Netflix, μια μίνι σειρά 7 επεισοδίων. Με το σκάκι είναι η σειρά, με το σκάκι, άμα είδε που έγινε ένα χαμούλη. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραία, δείτε την. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ γενικά δεν έχω Netflix, οπότε τώρα δεν μπορώ να δω τις σειρές του Netflix. Για προσωπικούς λόγους, που έχει λόγω του περιστατικού που έγινε με τη γαλλική σειρά, ταινία, συγγνώμη, με το Cuties. Ναι, ναι, το είδα. Και προσωπικά εγώ ακύρωσα τη συνδρομή μου και δεν θα δω για ένα διάστημα τις σειρές του Netflix. Πολύ απλά. Οκ. Okay. Ωραία, αυτά γενικά από σειρές. Τώρα τι άλλο Μίλησες για απογοητεύσεις. Ναι. Εντάξει, η μεγαλύτερη απογοήτευση της χρονιάς δεν ήταν κακό για μένα, αλλά ήταν μεγάλη απογοήτευση το Cyberpunk 2077. Έπαιξες? Όχι. Και πολύ καλά έκανες, Νικόλα. Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, το... Ήμουν πάντως από αυτούς που ήμουν πολύ ενθουσιασμένος όταν το είχα δει στα πρώτα τρέιλερ, αλλά μετά όταν είδα τις πρώτες αντιδράσεις στο ίντερνετ, λέω... Άμα θέλετε να παίξετε ένα futuristic... το σκότωσα. Άμα θέλετε να παίξετε ένα φουτουριστικό space sci-fi παιχνίδι, το Cloudpunk πραγματικά είναι απίστευτο. Είναι μια παραλλαγή ίσως του ζάνρα. Και πραγματικά άξιζε μέχρι και το τελευταίο ευρώ που θα δώσεις για αυτό το παιχνίδι. Ειδικά σαν story, βρίσκεσαι σε έναν άλλον πλανήτη στα τελευταία χρόνια της ανθρωπότητας και στην ουσία σε μία από τις μεγαλοπόλεις έχεις αναλάβει το task του να είσαι μεταφορέας συγκεκριμένων αντικειμένων, οδηγώντας, φίλε, όχημα το οποίο μπορεί και ορείται. Είναι τα επτάμενα αυτοκίνητα που περιμέναμε, ξέρεις, το 2020 ότι θα εμφανιζόντουσαν. Και μπορείς, ξέρεις, αυτά τα αυτοκίνητα να οδηγήσεις κάθετα, οριζόντια, ταξιδεύεις σε όλη την πόλη αυτή. Εντάξει, τα γραφικά είναι... Το έχω κάνει και στον Grand Theft Auto, το Μετσιτάκι. Τα γραφικά είναι πανέμορφα για το στυλ τους. Εντάξει, δεν είναι όπως είναι το Cyberpunk, είναι λίγο πιο παιδικά, αλλά είναι πολύ όμορφα. Αλλά το story, φίλε, πραγματικά σε τσακίζει και είναι υπέροχο. Και πάμε τώρα στο Cyberpunk, το οποίο πραγματικά όσοι βιαστήκαμε να το κάνουμε pre-order, ίσως ήταν μεγάλο λάθος. Ξεκινάμε από το βασικό, η ιστορία. Φίλε, στην αρχή χάνεις τουλάχιστον 15 ώρες gameplay, γιατί σου πετάει ένα τρελεράκι από σκηνές που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να είναι mission του παιχνιδιού και στα κάνει fast forward. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και νομίζω ότι έγινε μόνο και μόνο επειδή μπήκε ο Keanu Reeves στο παιχνίδι. Οπότε ξέρεις, έπρεπε να εξυπηρετήσουν το γεγονός αυτό. Και φαίνεται ότι μέχρι ενός σημείου η πλοκή είχε γραφτεί χωρίς να υπάρχει ο Κιάνου. Και μετά από ένα σημείο, αφού μπήκε ο ίδιος και ανακοινώθηκε σε εκείνο το event, το ωραίο, το You are breathtaking. You're breathtaking, ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι άλλαξαν πάρα πολύ την πλοκή και το χάλασαν. Προσωπικά, εμένα η ερμηνεία του Κιάνου μου άρεσε πάρα πολύ.
Σαν story δεν είναι άσχημο. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά με το story του. Αλλά δεν είναι αυτό που είχαν τάξει. Ότι ξέρεις, κάθε πράγμα που θα κάνεις θα αλλάζει εντελώς την ιστορία. Θα αλλάζει το πώς θα εξελίσσεται η πλοκή. Γιατί το είχαν πει ότι θα είναι ό,τι πιο επαναστατικό υπάρχει. Ένα το κρατούμενο. Δύο, δεν είναι σίγουρα GTA και συγγνώμη που θα σας ξενερώσω, υπάρχει ένα spoiler μικρό εδώ, δεν υπάρχει post-game. Δηλαδή, άμα φτάσεις στο τέλος και θες να γυρίσεις πίσω, πρέπει στην ουσία να λοντάρεις ένα προηγούμενο save file. Η πόλη είναι τελείως άδεια, δεν έχεις δραστηριότητες να κάνεις όπως άλλα παιχνίδια. Τα NPC είναι ηλίθια πραγματικά, τα πιο χαζά NPC που έχω δει σε παιχνίδι. Και τα bugs ήταν άπειρα. Είναι ένα καλό game. Δεν άξιζε, πιστεύω, όλη αυτή την βαβούρα που είχε γίνει. Η ιστορία του και η πλοκή του είναι εντελώς γραμμική. Και πιστεύω ότι για να περάσετε, ξέρεις, έτσι μια εβδομαδούλα είναι καλά, όχι για κάτι παραπάνω. Αυτά από το Cyberpunk. Ψηφίζουμε Cloudpunk. Okay. Το οποίο έχει παραπλήσει όνομα, έτσι. Καταρχάς, να πω ότι ξέχασα να αναφέρω τη δεύτερη σεζόν του Mandalorian, το οποίο είναι μαγικό. Sasha Banks. Ναι, με Sasha Banks. Πάρα πολύ ωραία σεζόν. Τώρα από εκεί πέρα για το Cyberpunk, μου ήρθε φλασία για το Mandalorian. Τέλος πάντων, το Cyberpunk δεν έχω γνώμη. Έχω δει λίγα βίντεο με τα bugs και... Έλα, δεύτερη σπόντα. Assassin's Creed έπαιξες. Ποιο, το τελευταίο. Το Odyssey. Δεν έχω προλάβει. Το Odyssey, ναι. Α, το έπαιξες, πρόλαβες. Το Odyssey έπαιξε. Το Valhalla δεν έχω παίξει, το τελευταίο. Εντάξει, αυτό νομίζω κανείς από τον κύκλο μου δεν έχει παίξει ακόμα. Το Valhalla είδε ο πατέρας μου τρέιλερ στην τηλεόραση. Mm-hmm. Και του λέω, αυτό θα είναι το νέο game που θα σου ζητήσει ο μικρός. και μου λέει, παιχνίδι είναι αυτό, δεν ήταν ταινία. Δηλαδή, ήταν τόσο τέλεια τα γραφικά που νόμιζε ότι είναι ταινία. Εγώ πάντως το Odyssey δεν έχω παίξει ακόμα. Και θα ήθελα κάποια στιγμή. Φίλε, το Odyssey είναι μαγικό. Μωρέ, μαγικό είναι, αλλά πρέπει να κάνεις και αλχημία στον υπολογιστή σου για να χωρέσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Τεράστιο. Εγώ το έχω στο PS4, οπότε. Είναι τεράστιο. Ναι, είναι τεράστιο. Είναι πραγματικά τεράστιο παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ευτυχώς μου το επιστρέψανε. Καλό. Καλό αυτό. Μετά, εντάξει. Ωραία, γιατί μην... Όταν πάμε μια... θέλεις να το παίξεις την πρώτη καραντίνα και δεν μπορείς γιατί... τέτοια... γιατί τέτοιο. Γιατί περιμένεις κάποιος να απαντήσει τα μηνύματα, ας πούμε, να στο φέρουν επιτέλους. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα από μουσικούλα. Εντάξει. Ή να το αφήσουμε τη μουσική για το τέλος, ξέρεις, μιας και το anthem.gr ειδικεύεται στη μουσική. Πάμε για το τέλος. Ωραία, αφήνω τα CD στην άκρη, γιατί ξέρεις, τα έχω μπροστά μου όλα τώρα. Ναι. Κομιξάκια. Και έτσι, και δύο, διαβάζουμε τη συλλογή της Marvel, η οποία είναι η συλλογή του Graphic Novel της Marvel. Πάρα πολύ ωραία συλλογή. Θα σου πω ότι στη ψηφοφορία που κάναμε στο Greek Comics για τα βραβεία του 2019, βέβαια θα κάνουμε και το 20 σύντομα, ήταν στην ψηφοφορία. Υπήρχαν, παιδί μου, κατηγορίες ψηφοφορίας. Να δώσουμε και τους χαιρετισμούς μας όλους τους φίλους από το Greek Comics. Ναι, πολλούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά στο Greek Comics. Η συλλογή της Marvel ήταν για πολλούς η έκδοση της χρονιάς. Δηλαδή πήρε τις περισσότερες ψήφους και στην κατηγορία της, αλλά και γενικά. Mm. Από όλες τις κατηγορίες είχε τις περισσότερες ψήφους δικές της. Και αυτό σημαίνει πολλά, δηλαδή το ότι υπήρχαν άτομα που μπορεί να μην παρακολούθησαν υπερηρωικό κόμικ, να διαβάζανε άλλα είδη κόμικ, αλλά μαγευθήκαν από την ποιότητα ή από τις ιστορίες ή τους κέντρισε το ενδιαφέρον, παιδί μου, το ήταν στο περίπτερο και πήραν και το πήρανε. Πραγματικά λέει πολλά για αυτή τη συλλογή και λέει και για το πόσο βοήθησε τα ελληνικά κόμικ, γιατί οι εκδοτικές που βγάζουν υπερηρωικά ειδικά είναι αρκετά λίγες. Οπότε θεωρώ ότι μια κίνηση σαν αυτή τη συλλογή, ας πούμε, με δύο τίτλους το μήνα, αρκετά χαμηλή τιμή, πολύ χαμηλή τιμή. Ναι. Είναι μια έκδοση, ρε φίλε, που αξίζει πάρα πολύ, αξίζει πάρα πολύ. Εγώ να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ξανά έπεσε στα χέρια μου μέσω αυτής της συλλογής, το Ultimate Spider-Man.
Γιατί τα είχα όλα τα κόμικ στο παρελθόν και είχαν χαθεί ναι, με έναν ρε, πολύ φίλε. Οδυνηρό τρόπο. Οπότε ξέρεις, χάρηκα πάρα πολύ για το τέφος 29 που ξανά πέσε στα χέρια μου το Ultimate Spider-Man, έστω και ας είναι τι κάποια τεφκάκια. Τι σχεδιάρα! Φίλε, εγώ θα το έχω πει σε πάρα πολλές εκπομπές και θα το ξαναπώ. Για μένα η καλύτερη σειρά κόμικ της Marvel ήταν το Ultimate Spider-Man. Τέλος. Το πώς έστεινε την πλοκή, τους κακούς που έβαζε μέσα στην ιστορία. Τι να πω, τον Carnage, φίλε, ο καλύτερος Carnage σε Spider-Man. Η καλύτερη Carnage, για να το πω σωστά, άμα το έχεις διαβάσει. Ναι. Φίλε, χωρίς spoilers. Είναι Bendis όταν έγραφε πραγματικά πολύ καλά. Όχι αυτός ο Bendis που διαβάζουμε τώρα στην DC. Mm. Είναι Bendis στα καλύτερά του, ρε φίλε, το Ultimate Spider-Man, πραγματικά. Ωστόσο, ρε φίλε, εμένα τα αγαπημένα μου τεφχάκια από τη συγκεκριμένη συλλογή. Γιατί εντάξει, το Spider-Man το έχω ξαναδιαβάσει, οπότε. Okay. Είναι το 2, το Extremis, το Iron Man. Απίστευτη ιστορία. Ναι, ναι. Απίστευτη ιστορία, πραγματικά. Τη λατρεύω. Και πιστεύω ότι είναι πολύ υποτιμημένη, γιατί πολλοί, ξέρεις, τον Iron Man δεν τον έχουν τον έχουν πολύ ψηλά. Από Warren Ellis και Andy Granoff. Και μετά το αγαπημένο μου, το δεύτερο ήταν Deadpool, ο πόλεμος του Wade Wilson. Πολύ γέλιο. Δεν μπορώ να πω το όνομα των συγγραφέων, γιατί θα το σκοτώσω τελείως. Dwayne Sierzynski και Jason Pearson. Εντάξει. Sorry για το σκότωσα. Και μου άρεσε και το Punisher. Το πρώτο. Πολύ ωραίο το Punisher. Αλλά είσαι φανατικός του Punisher, φίλε, από το εκεί. Εγώ είμαι Garth Ennis. Βασικά, κοίταξε να δεις. Είμαι φανατικός του Garth Ennis και του Steve Dillon. Δηλαδή αυτό το δίδυμο. Από Hellblazer, από Punisher, από Preacher. Ό,τι έχει βγάλει είναι διαμάντι, ρε φίλε, αυτό το δίδυμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και θέλω κάποια στιγμή να διαβάσω και τις δουλειές που μου έχουν κάνει στο Punisher ατομικά. Δηλαδή ο Ennis με άλλους σχεδιαστές και ο Dillon με άλλο συγγραφέα, ας πούμε. Κοίταξε να δεις, από εκεί και θα σου πω και το χειρότερο, κατά τη γνώμη μου, sorry για να είμαι δίκαιος. Μέχρι στιγμής έχουν βγει 35 τέτοια. Για πες και το χειρότερο. Το Captain Britain, το νούμερο 18, δεν μου αρέσει καθόλου σαν χαρακτήρα. Δεν σου άρεσε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό γραμμένο και αντιγραφή γενικά σαν χαρακτήρα. Οκ, okay, το πήρα βέβαια για να υπάρξει στη συλλογή. Δεν με τρέλανε όμως σαν ιστορία. Ναι, εμένα δεν μου πολύ άρεσε το Captain Britain. Ουδέτερο. Η ιστορία νομίζω που λίγο την ξεχνά πολύ εύκολα. Και δεν θέλω να εμένα οι δύο από τους αγαπημένους μου είναι το Planet Hulk, Planetis Hulk. Απίστευτη ιστορία. Δεν περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ η ιστορία Hulk και όμως είναι μαγική. Έχω βάλει δύο τόμους που τους είχα ξαναδιαβάσει. Οι σιωπηλές κραυγές δηλαδή, δεν σου άρεσαν. Από το Hulk. Είναι ένας από τους δύο που δεν έχω διαβάσει ακόμα, αν το πιστεύεις. Okay. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Δεν έχω διαβάσει αυτό και το Secret Wars. Okay, το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος κυκλοφορεί τώρα. Εγώ δεν έχω διαβάσει τα 5 τελευταία. Ναι, τις Σιωπηλές Κραυγές δεν έχω πρόβλημα να διαβάσω. Το Planet Hulk με έχει κερδίσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή είναι απίστευτη ιστορία. Τώρα το Marvelous μου άρεσε πάρα πολύ και το έχω ξαναδιαβάσει από την Anubis. Το Daredevil Αναγέννηση, πάρα πολύ ωραίο. Έχω διαβάσει την αγγλική έκδοση και ξαναδιάβασα την ελληνική και είναι καταπληκτική. Είναι και μάλιστα η ιστορία που βασίστηκε η τρίτη σεζόν Daredevil, που είναι η καλύτερη για μένα σεζόν που έχει βγει σε υπερηρωική σειρά. Μου άρεσε πολύ το Birth of Venom. Ναι. Το πρώτο Thor Αναγέννηση, το δεύτερο Thor δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Και από εκεί πέρα μου άρεσε ο πρώτος τόμος, ναι. Amazing Spider-Man, η επιστροφή. Ο πρώτος τόμος X-Men, το χάρισμα. Και μετά εντάξει πάμε στα γνωστά, Wolverine, Ultimate Spider-Man και Punisher. Και μου άρεσε πάρα πολύ, αν και το έχω ξαναδιαβάσει από την έκδοση των εκδόσεων Οξύ, το Kraven και τα δύο Captain America, του Brubaker και του Eptic. Τώρα παρεπτόντως διαβάζω αρκετά από τον Ed Brubaker, αν δεν κάνω λάθος προφέρεται. Διαβάζω δουλειές του στην Image, ρε παιδί μου. Έχω διαβάσει το Pulp, που είναι πάρα πολύ ωραίο, μαζί με τον Sean Phillips. Τώρα διαβάζω το Criminal, αυτές τις μέρες είναι η πιο γνωστή δουλειά τους. Γενικά έχω μπει λίγο σε μια φάση να διαβάζω πολύ Image και Brubaker αυτές τις μέρες, για κάποιο λόγο. Επίσης, μιας και αναφέραμε κομιξάκια, νομίζω έπεσε στα χέρια μου για πρώτη φορά το Heavy Metal από DC. Το Dark Knights Metal. Dark Knights Metal. Προσπαθώ. Φίλε, το Dark Knights Metal είναι ίσως...
Εδώ γίνεται λίγο χαμός και μου είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο αυτή. Το Dark Knights Metal είναι ίσως το μεγαλύτερο αφιέρωμα που έχω φτιάξει μαζί με το Doomsday Clock. Το Doomsday Clock είχα φτιάξει για την ξένη έκδοση, το Metal το έχω φτιάξει για την ελληνική. Mm-hmm. Και πριν από μία εβδομάδα πρέπει να σου πω ότι έκατσα και το διάβασα, αλλά το διάβασα όλο. Δηλαδή είναι, το Metal δεν είναι τα 6 τευχάκια που βγήκαν στο Deluxe Edition. Έχουν βγει 25 τεύχοι. Έχω φτιάξει και έναν οδηγό για το πώς να το διαβάσω σωστά. Και έχω μαζέψει όλα τα τευχάκια ένα-ένα. Και φίλε, το διάβασα όλο από την αρχή-αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί ανάμεσα στα τεύχη του Metal κρύβονται πάρα πολλές υποϊστορίες ή παλιές ιστορίες, τις οποίες αναλύονται σε αυτά τα times. Mm-hmm. Και έχω φτιάξει έναν οδηγό πώς μπορεί κάποιος να το διαβάσει όλο σωστά, με τη σωστή χρονική σειρά και να το απολαύσει με το σωστό τρόπο, ρε φίλε. Και είναι πραγματικά ένα εκπληκτικό event. Ναι, είναι πολύ καλό. Τώρα θέλω να πάω για Death Metal, που είναι η συνέχεια. Το οποίο τζανέτο, αυτό είναι το event για εμάς, φίλε. Γιατί έχει μέσα κεφάλαια που λέγονται Speed Metal. Έχει κεφάλαια που λέγονται Doom Metal. Γιατί το είπα, Heavy φίλε, Metal. Γιατί το είπα Heavy Metal, ναι, και μου κόλλησε. Ναι, σε χτυπάει στη μεταλλική ψυχή σου. Αν και εμείς πλέον δηλώνουμε ότι δεν είμαστε μεταλλάδες. Ναι, γιατί εμάς, όπως λέει και ένας... Άλλο running joke της εκπομπής. Ένας πολύ καλός φίλος, είναι ντροπή να λες ότι είσαι μεταλλάδες. Ναι. Οπότε ναι, έχουμε εμείς αυτό το όχι, θέμα. Όχι, για πλάκα το λέμε έτσι, προς Θεού. Εντάξει, ναι, προφανώς. Ναι, αλλά είναι η χαρά του μεταλλάρε, φίλε. Βλέπει τα τεύχη και λέγεται speed metal, doom metal. Κι άλλο ένα κόμικ που ψάχνω τώρα και επίσης δεν μπορώ να το βρω, γιατί γίνεται. Εν τω μεταξύ, sorry που σε διακόπτω, πρέπει να το πω αυτό. Από τις πιο καμένες σκέψεις που έχω κάνει, θεωρώ, το doom metal, κάθε τευχάκι έχει περίπου 25 με 30 σελίδες. Okay. Δεν θα έπρεπε να είναι 30 σελίδες μόνο η εισαγωγή του. Ναι. Και να πλανάτε για άλλες 150 σελίδες χωρίς λόγο. Λογικό μου ακούγεται. Κατάλαβες. Μετά το 18 λεπτό doom metal, έτσι, μετά το 18 λεπτό riff μπορείς να κάνεις το... Ναι, μετά το ναι, 18 λεπτά riff περίπου και είναι εισαγωγή. Είναι εισαγωγή. Όπου να δεις. Είναι σαν να το που λέει, άργησε ένας 10 λεπτά σε μια συναυλία grindcore, έχασε όλη τη συναυλία. Άργησε ένας μία ώρα σε μια doom metal συναυλία και έχασε την εισαγωγή του πρώτου τραγουδιού. Και από κόμικ, μιας και σου αλλάζω λίγο το θέμα, μιας και συζητούσαμε, αλλά δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή. Ένας πολύ καλός φίλος μου έφερε δώρο την πρώτη εμφάνιση του Miles Morales στα αγγλικά, το οποίο δεν το έχω ανοίξει, δεν το έχω διαβάσει, το έχω κρατήσει έτσι για ομορφιά. Θα το διαβάζω κάποια στιγμή online, όταν βάλω τη συνδρομή της Marvel. Θέλω πολύ η συλλογή της Marvel να βάλει η Miles Morales στο παιχνίδι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν έχει ήδη. Όχι, δεν νομίζω δεν έχουν βάλει. Λάθος. Και, να βρήκα κάποια Ultimate Spider-Man αγγλικά που μου έχουν περισσέψει το 122. Το οποίο νομίζω δεν βγήκε ποτέ στην Ελλάδα. Κοίταξε να δεις, εγώ... Στην Ελλάδα δεν τελείωσε η ιστορία Marvel νωρίτερα. Νομίζω ναι. Και αλλάξανε νομίζω είχε τελειώσει λίγο νωρίτερα. Αλλάξανε δεν είχε βγει όλο. Ναι. Δεν είχε βγει όλο. Αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα συγκίνηση πολύ. Το Ultimate Spider-Man. Τι? Συγκίνηση το Ultimate Spider-Man. Ναι, ήταν πολύ ωραία επιλογή και πολύ ωραία το μιξάκι. Εγώ σου λέω αυτό που θα ήθελα από τη συλλογή τη Marvel τώρα και έχει σχεδόν επιβεβαιωθεί σαν τόμος, είναι το Spider-Man Blue από του Jeff Loeb Team Sale. Αυτό το δίδυμο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει βγάλει και ένα από τα αγαπημένα μου Batman comic, μπορεί και το αγαπημένο μου, δεν ξέρω, είναι σίγουρα στο top 3 μου, το The Long Halloween, είναι από τα, βασικά το καλύτερο Batman μυστήριο που έχω διαβάσει, πάρα πολύ ωραίο, και έχει βγάλει μια σειρά τεσσάρων για 4 σειρές της Marvel και ο καθένας ήταν με ένα χρώμα, δηλαδή ήταν το Hulk Grey, Daredevil Yellow, Captain America White και ήταν και το Spider-Man Blue που ήταν το πιο γνωστό από τα 4. Mm-hmm. Και το Spider-Man Blue μάλλον έχει περιοριστεί ότι θα μπει στη συλλογή της Marvel. Ωραία, καλό. Οπότε το περιμένω εν αγωνίως και μετά θέλω να διαβάσω και τα υπόλοιπα έτσι. Λοιπόν, είπαμε θα μιλήσουμε για 20 λεπτά και έχουμε ήδη φτάσει στα 29. Λοιπόν, είμαστε μισή ωρίτσα, μια χαρά. Πάμε να πούμε για βιβλία. Λοιπόν, πάμε να πούμε πέντε βιβλία. Λοιπόν, προσωπικά εγώ μεγάλωσα τη συλλογή μου όσο μπορούσα στο lockdown. Λοιπόν, πάμε. Να είναι καλά οι φίλοι μου από το Night Trade που έχουν κάνει ένα ωραίο concept και βρίσκουν παλιά και σπάνια βιβλία. Θα ξεκινήσω ας πούμε ότι
έπεσαν στα χέρια μου πάρα πολύ ωραία, όπως το Νεκρονόμικον, κάποια τεφάκια, κάποια βιβλία του Stephen King που δεν είχα στη συλλογή μου. Τα κάστρα του Άθλιν και του Ντάνμπι, εντάξει, Αν Ράτκλιφ, υπέροχο βιβλίο. Γενικά μεγάλωσε τη συλλογή μου πάρα πολύ, όμως κατάφερα και βρήκανε τους άλλους του James Herbert από τις εκδόσεις Οξύ. Μιλάμε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, θα σου πω αμέσως, το 1999, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ψέματα. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 2004. Στο εξωτερικό το 1999. Και πραγματικά το βρήκα. Είναι υπέροχο, υπέροχο, υπέροχη ιστορία. Έχει πρωταγωνιστεί τον detective Nicholas Dismas. Αξίζει να το τσεκάρετε άμα το βρείτε και πέσει στα χέρια σας. Μπορείτε να κοιτάτε και εσείς στη σελίδα των φίλων μας. Είναι και ο Γιώργος μέσα. Nightread στο Facebook. Nightread Editions. Επίσης, οι εκδόσεις Nightread κυκλοφόρησαν και δύο νέα βιβλία, τα οποία μπορεί να μην ήταν το 20, αλλά εγώ τα πήρα στα χέρια μου τώρα, ήταν σχετικά πρόσφατα, 19 και 18, τέλη 18 με αρχές 19. Το ένα που το διάβασα πραγματικά μέσα σε 10 λεπτά και είναι πολύ μικρό, to the point και πολύ ωραίο, ήταν η νέα ηθοποιία του Jerome K. Jerome, το οποίο περιγράφει πολύ παραστατικά όλα όσα είχαν, πώς προέβλεπε μάλλον εκείνος ότι θα ήταν μια κομμουνιστική κοινωνία στις αρχές του 20ου αιώνα, και πραγματικά είναι σαν να περιγράφει τη Σοβιετική Ένωση πριν γίνει η Σοβιετική Ένωση. Η νύχτα της Βάστιγκας από την Κάθριν Μπουρντεκίν, το οποίο το περιμέναμε, δεν έχει, νομίζω από την εντύπωση ότι δεν είχε ξαναγραφτεί στα ελληνικά. Θέλω να το διαβάσω, δεν έχω προλάβει, επίσης από Nightread, από Ars Nocturna, sorry. Η Nightread είναι παράρτημα της Ars Nocturna, είναι imprint. Θέλω να το διαβάσω σίγουρα, αυτό είναι το επόμενο στη λίστα μου. Στην ουσία περιέγραψε την άνοδο του ναζιστικού κινήματος και εκείνη πριν καν εξαπλωθεί. Και μία πολύ ωραία ποιητική συλλογή είναι του Νόμικ, η Αποχέτευση, πάλι από Ars Nocturna. Ο Νόμικ είναι ένας Έλληνας δημιουργός, τον έχουμε ακούσει αρκετές φορές στο Radio Alchemy, άμα θυμάσαι, Νικόλα. Έβγαλε μία πολύ ωραία συλλογή που λέγεται Αποχέτευση. Προμηθέας είναι το πρώτο ποίημα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή και είναι αυτό που λέμε, ότι επιτέλους βλέπουμε ποίηση από νέους δημιουργούς, γιατί ξέρεις, είναι υποτιμημένη στην Ελλάδα και κάποιοι δεν θέλουν να τη βλέπουν και την κριτικάρουν αμέσως με την πρώτη ευκαιρία. Μια χαρά, πολύ ωραία πράγματα. Αυτά τα τέσσερα εγώ προτείνω από αυτά. Να πούμε και ένα site, shout-out, ότι βγάλαμε και μια συλλογή το οποίο ονομάζεται «Ακόμα πιο παράξενα πράγματα» από τις εκδόσεις Momentum. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα πράγματα για το βιβλίο στο οποίο συμμετέχω και εγώ και ο Γιώργος ο Σαφελάς, ο οποίος είναι μέλος του anthep.gr. Μπαίνοντας στο site μας, μπορείτε να πατήσετε στο πρώτο άρθρο που λέει όλες τις λεπτομέρειες για το βιβλίο. Έχει να κάνει ως επιτοπλίστων με ιστορίες που βασίζονται στα 80's και ιστορίες τρόμου, ιστορίες δυστοπίας, ιστορίες φαντασίας σε διάφορα τοπία του πλανήτη. Εμένα είναι στην Κυψέλη του 1980 και στη Βικτόρια. Έχει να κάνει με ροκάδες, έχει να κάνει με χαρλάδες, έχει κόντρες, έχει γκαζιές, έχει καυγάδες. Αυτά από μένα. Ναι, ναι, είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλό. Έκανα και ένα, ξέρεις, shout-out στον εαυτό μου. Εγώ θα το έλεγα ανέσχυτο το promotion, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που εκφράζεσαι. Ναι, κάτσε να σου πω, περίμενε. Συγγνώμη, πρέπει να πω και, όπως είπες, ανέσχυτο το promotion. Λοιπόν, θα το βρω. Έχει φύγει από την αρχική. Βασικά, πρέπει να πω για αυτή τη συλλογή ότι έχει και το εξαιρετικό εξώφυλλο του Malt. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο και γενικά πολύ ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα παιδιά που συμμετέχουν είναι ο Γρηγόρης Ασημίνης, η Άννα Αλεξανδρίνα Λεάχου, ο Γιώργος Τσιρακίδης, η Αγγελική Ράδου, η Αγγέλα Γαβρίλη, ο Γιώργος Αφλάς και εγώ. Και η εικονογράφηση, όπως είπες, είναι του Μαλκ, του Νίκου Γιαμαλάκη. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το προτείνω και εγώ και δεν το λέω επειδή είσαι φίλο, το λέω γιατί είναι όντως ένα πολύ καλό βιβλίο.
Εντάξει, εγώ όπως ξέρεις περισσότερο σκανδιναβική αστυνομική λογοτεχνία διαβάζω. Να πω κι εγώ ότι έχεις βγάλει ένα δικό σου άρθρο όπου κάνει ranking τα βιβλία του Sebastian Fitzek, έτσι. Ναι, το οποίο ναι, πραγματικά έχει αρρώσει στο χώρο. Μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Έχω τεράστιο κόλλημα με τον Sebastian Fitzek. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τον αγαπάει το ελληνικό κοινό. Μόνος... Ναι, και έχει έρθει και στην Ελλάδα κάποιες φορές. Εντάξει, ο Fitzek έχει πέρασει παντού και θα δεις κιόλας ότι πολλά βιβλία, το έχω προσέξει αυτό, πολύ εκδοτική, βάζουν το όνομά του πάνω σε βιβλία. Και έχω δει ένα αντίτυπο και λέω πώς υπάρχει ένα βιβλίο του Sebastian Fitzek που δεν το έχω διαβάσει. Και πηγαίνω κοντά και βλέπω βασισμένο σε μια ιδέα με μικρά γράμματα και από κάτω μεγάλα του Sebastian Fitzek. Ξέρω εγώ. Ωραίο νέο κόλπο έτσι να πουλήσουμε κανένα βιβλιαράκι παραπάνω. Βασισμένο στην ιδέα λοιπόν του Fitzek. Anyway, ναι, είναι πάρα πολύ καλό ο Fitzek. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω το τελευταίο του βιβλίο Πείραμα Μνήμης. Θέλω σίγουρα να το τσεκάρω. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, διάβασα τη συλλογή του Σάμουελ Μπιόρκ, διάβασα κάποια αγγλικά του Peter James, μια αγγλική σειρά που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Χάρτινη Πούλη. Και τώρα σήμερα με πετυχαίνεις, έχω ξεκινήσει ένα βιβλίο που έχει διαφημιστεί πάρα πολύ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Λέγεται «Η Επτά Θάνατη» της Evelyn Hardcastle. Και φαίνεται σαν ένα κλασικό whodunit μυστήριο με butler, με καμαριέρες, με περίεργους καλεσμένους σε μια βίλα. Δεν ξέρω, φαίνεται ενδιαφέρον. Το ξεκίνησα σήμερα. Οπότε δεν έχω ακόμα 100% άποψη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, τώρα μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ για βιβλία, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Αυτά έχω διαβάσει πάντως. Να ξέρετε ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο που διοργανώνεται σε συνεργασία με τις εκδόσεις Οξύ. Θα έρθουν κάποια πολύ ωραία πράγματα γενικά σε συνεργασίες με εκδοτικούς και θεωρώ ότι το 20 ήταν μια καλή χρονιά για τα βιβλία και τα κόμιξ, ειδικά τα κόμιξ. Είδαμε τη Μαμούθ στο τέλος της χρονιάς που έβγαλε Λουκι Λουκ, Καστερίξ, έβγαλε ένα πολύ ωραίο γαλλοβελγικό. Έβγαλε τον Blueberry, δηλαδή ήταν μια χρονιά περίεργη εκδοτικά, δηλαδή είχε και δυνατές κινήσεις, ήταν και λίγο υποτονική ιδίως από θέμα ελληνικής παραγωγής, γιατί δεν υπήρχαν πολλά cons, δεν υπήρχε Athens con, δεν υπήρχε Comic Doom, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα και είναι και πολύ κρίμα που δεν υπήρχαν τα συγκεκριμένα. Το 19 όμως ήταν μια εξαιρετική χρονιά για conventions. Ήταν πολύ ωραία χρονιά. Γενικά το Athens con ειδικά μου έλειψε πολύ, Ζανέτα. Ναι, σε όλους. Και το φαντάστικο, εντάξει. Και το φαντάστικο, ναι, και το φαντάστικο. Είναι κρίμα που χάσαμε τα cons και θέλω να ελπίζω ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε σε αυτά. Την πιο πολύ πλάκα την κάναμε στο ρέτρο, αντικειμενικά. Το πιο πολύ γυαλιό εκεί το ρίξαμε. Ναι, ήταν ωραία στο ρέτρο φεστιβάλ. Εντάξει, είχε αντικειμενικά πολύ γέλιο γιατί ήταν και... Κάναμε και εκπομπή. Θυμάμαι που είχα πάρει το μικρόφωνο έξω από το Retro Festival. Είχα πάρει το μικρόφωνο της εκπομπής και έκανα τον Τζουβέλα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε με το Echo. Echo. Ναι, Echo. Το έχω και σε βίντεο αυτό, μου έχει βγάλει ο Πέτρος. Τέλος πάντων, πέρα από τα ξεφτιλίκια μας. Θες να μιλήσουμε λίγο για μουσική. Ναι, μουσικούλα. Λοιπόν. Νομίζω ότι και οι δύο έχουμε λιώσει post-rock σε αυτό το lockdown, ναι. Έτσι, και στο προηγούμενο. Ναι. Φίλε, space rock, post rock, post metal, τα πάντα. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολύ τυχερός, γιατί έπεσαν επιτέλους στα χέρια μου οι δίσκοι των Etal, τον Gazprom και το Triton. Και πραγματικά ξέρετε όλοι πόσο αγαπώ Etal και... Ιταλική post-rock σκηνή και μιλάμε για δύο εξαιρετικά CD τα οποία έχω λιώσει non-stop άπειρες ώρες. Να πούμε τους... Είναι μια σκηνή που έχει παρουσιάσει και στο anthem.gr σε άρθρα σου. Αγαπώ post-rock, το λατρεύω και επίσης να πω ότι έχω τσακίσει και τον δίσκο, τσακίσει ενώ έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, τον δίσκο των εξαιρετικών Residuous Medales. Το Introspection που είχαμε. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πότε το είχαμε παρουσιάσει στην εκπομπή το 18.
ή το 19. Νομίζω ναι, το 2018 πρέπει. Το 2018 ήταν τότε κυκλοφόρησε. Έχουμε κάνει όμως και συνέντευξη με τους Residuos Mentales. Ένας καταπληκτικός δίσκος, τον θυμάμαι και εγώ. Αγαπώ. Εντάξει, από συγκροτήματα που δεν υπάρχουν πλέον, εν πλάιν air έχω τσακίσει, δεν έχω σταματήσει να ακούω. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει αυτή η έκφραση, πραγματικά δεν στέκει. Δεν ξέρω. Αγαπώ πάρα πολύ, ξέρεις ότι άκουγα πάρα πολύ ρώσικη μουσική και βάζαμε και για πλάκα μια φορά από το Moscow Beat. Πραγματικά πιστεύω ότι ναι, το θυμάμαι. Το Moscow Beat είναι ένα subreddit για τη ρώσικη μουσική, πραγματικά πολύ υποτιμημένο κομμάτι της μουσικής κουλτούρας. Λοιπόν, πες τα απλά, έχεις λιώσει Soviet Wave. Από τότε λοιπόν, όσο ζεις μαθαίνεις, τις τελευταίες μέρες ανακάλυψα το Soviet Wave. Δεν μπορώ να σας πω τα ονόματα των συγκροτημάτων, γιατί πολύ απλά δεν ξέρω να διαβάζω κυριλική γραφή. Αλλά ψάχνοντας λίγο θα προσπαθήσω να κάνω και ένα αφιέρωμα τις επόμενες μέρες στο Soviet Wave. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο είδος για να ακούσεις στην καραντίνα. Και εντωμεταξύ, πώς το ορίζει η Wikipedia, το Soviet Wave είναι υποείδος της μουσικής Synthwave, η οποία αναπτύσσεται σε μια σειρά από μετασοβιετικά κράτη, κυρίως στη Ρωσία. Χαρακτηρίζεται από θέματα που σχετίζονται με τη Σοβιετική Ένωση και είναι μέρος του φαινομένου που λέγεται νοσταλγία για τη Σοβιετική Ένωση. Καλό, μ' αρέσει. Νοσταλγία δεν ξέρω πώς μπορείς να έχεις νοσταλγία για κάτι που δεν έχεις ζήσει, αλλά σίγουρα είναι μουσικά, είναι υπέροχο, είναι πάρα πολύ μελαγχολικό, είναι ό,τι καλύτερο για να ακούσεις βράδυ. Από hip hop ακούω Βέβυλο full. Εντάξει, το ξέρατε πόσο ακούγαμε Βέβυλο. Bongda City, για κάποιο λόγο μου έχουν κολλήσει, μανιακός. Τι άλλα? Αυτή την περίοδο, αυτά είναι που μου έρχονται αυτή τη στιγμή από το κεφάλι μου. Πρέπει να δω λίγο και τις λίστες. Πες μας εσύ κανένα δισκάκι που άκουσες. Λοιπόν, sorry για τη μικρή παύση. Ναι. Λοιπόν, α, ναι ρε φίλε, το λέγαμε και με τον Θοδωρή. Ηράτους, οι δύο τελευταίοι δίσκοι του είναι κορυφή. Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Το έχουμε πει και στην εκπομπή, τους έχουμε ακούσει απέρες φορές. Φουλ κατάθλιψη. Είναι πολύ ωραίοι οι δίσκοι του Ηράτους, όντως. Εντάξει, Τσέχικο ράπ επίσης, φουλ έχω λιώσει. Βλέπω εδώ. Τσέχικο ράπ, τι ψάχνεις τις ελεύθερες χώρες. Εντάξει, το θυμάσαι ότι το συζητάγαμε, αλλά δεν το είχαμε βάλει καθόλου στην εκπομπή, γιατί ήταν όταν ξεκίνησε το μαγαζί στις αρχές του 2020 που καθόμουν στο μαγαζί και μάθαινα να τραγουδάω στα τσέχικα. Έχω μάθει να ραβάω στα τσέχικα, στα ελληνικά, δεν μπορώ, ξέρω. Και πιθανότητα και αυτό cringe θα είναι. Αλλά ξέρεις, αγαπώ πραγματικά, ναι. Π.χ. Πες χάι, εξαιρετικό συγκρότημα. Εξαιρετικό. Επίσης, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι φάση, ξαναζούμε, είμαι ο Face, γιατί πορώθηκα με Μοράντι να ακούω. Θυμάσαι Μοράντι? Ναι ρε φίλε. Και πού το θυμήθηκες Μοράντι? Σε λίγο θα μου πεις ότι ακούστηκε, ξέρω εγώ, πώς λέγανε τον Ριαμόν, Oh tonight you killed me with your smile. Όχι. Το πιο... Που είχαν κάνει ντουέτο με τον Χατζιάννη. Και το πιο ακραίο που θα το παραδεχτώ ρε φίλε, γιατί πραγματικά είναι πολύ vibe, εκτός από Post Malone που το ξέρετε γιατί έβαζα στην εκπομπή non stop. Ναι, μας είχες πρίξει λίγο με τον Post Malone. Για πες, συγγνώμη, έχω κάτι παρεμβόλες. Έχω λιώσει Ειρήνα και Συνβόη. Έλα ρε φίλε, η Μάρτον. Ναι. Π.χ. το Meredith. Πέτρο, είναι αν ακούς το podcast, ψήσω απλά να τον διώξουμε την εκπομπή. Δηλαδή, η Μάρτον, ακούει Ειρήνα και Συνβόη. Το Meredith είναι κομματάρα. Εντάξει, εδώ βλέπω άπειρες ώρες ετάλ. Motorhead. Στο Click Away, ξέρεις που στο μαγαζί άραζα μόνος μου μεταξύ των επισκέψεων των πελάτων. Άκουγες Motorhead και όταν έμπαινε πελάτης έβαζες Ρίνα. Όχι, εντάξει. Ακούω τώρα πέρα από μπλάκα. Μπορεί να ακούσω μερικές φορές γιατί εντάξει έχει ωραία vibes σαν μουσική. Είναι, σε χαλαρώνει πραγματικά. Αλλά λιώσαμε πάρα πολύ Motorhead. Πάρα πολύ. Εντάξει, ναι, okay. Και εγώ ελέγχω του Motorhead. Πέσανε και στα χέρια μου. Με καλά ο φίλος ο Γιώργος ο Ζουλάμογλου που μου έφερε πένα από την συναυλία των Motorhead στην Ελλάδα, την οποία την είχε κρατήσει και μου την έφερε δώρο.
μαζί με κάποια ραφτά από το γκρουπάκι των Motorhead Bangers Greece εδώ στην Ελλάδα, τους χαιρετισμούς μου. Και πραγματικά είναι το καλύτερο δώρο που πήρα φέτος. Πέρα από τον Motorhead από τη συναυλία. Ναι, εντάξει, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στέση, δεν είμαι δυστυχώς. Δεν είμαι ευτυχώς. Το κρατώ αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Σε σακουλάκι. Θα ήθελα πολύ να έχω μια πένα τον Motorhead, είναι αλήθεια. Του φαντάζομαι του Lemmy είναι ή τέτοια. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην την πέταξαν καν, παιδί μου, και απλά τη μοίρασαν στον κόσμο στο τέλος, ξέρεις. Αυτό πόσο απάτη θα ήταν, Όχι, εντάξει. Είναι το value όμως που έχει. Εντάξει, ναι, προφανώς, σίγουρα. Κοίταξε να δεις, εγώ κατηγορία ανθρώπων που δεν πάω μία. Όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα οι Disturbed, είχα δει κάποιους συμμαθητές μου, οι οποίοι μου είχαν πει στην μπάντα που ήταν πριν τους Disturbed, ήταν οι Anthrax, τους είχα πετύχει στην προηγούμενη ακριβώς, και μου λέει, φίλε, εμείς είμαστε τώρα πίσω-πίσω, τρώμε, θα πάμε, λέει, στη μέση του σετ, για να είμαστε, λέει, μπροστά-μπροστά στους Anthrax, να, ξέρεις, να κυλήσουν, να βρεθούν μπροστά-μπροστά στους Anthrax. Σε ποια συναυλία ήταν αυτό? Στους Disturbed. Disturbed, Anthrax και ήταν και κάποιες ελληνικές μπάντες, ήταν η Need που ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν στη Μαλακάσα. Όχι, δεν ήταν στη Μαλακάσα, ήταν στην Πλατεία Νερού. Στην Πλατεία Νερού. Okay. Και πετυχαίνω λοιπόν αυτούς τους παλιούς μαθητές μου και μου λένε, φίλε, εμείς επειδή θέλουμε να πάμε Anthrax μπροστά, τώρα τρώμε, μου λέει. Έπαιζε η μπάντα, ήταν και η προηγούμενη από τους Anthrax και μου λέει στη μέση του set αυτονών. Θα πάμε, λέει, στη μέση γιατί δεν μας ενδιαφέρει, λέει, να τους δούμε. Θα πάμε, λέει, στους Anthrax μπροστά και μετά στους Disturbed θα πάμε πάλι πίσω γιατί έχουμε έρθει κυρίως για Anthrax. Okay, λέω, σεβαστό. Οι τύποι ήταν γνωστοί επίσης ότι έπιαναν πάρα πολλές πένες. Πένες, drums κτλ. Φίλε, μπορώ να σου πω ότι πιάσανε και από τους Disturbed που δεν τους ενδιέφεραν και από τους Anthrax που ήταν μπροστά, okay, και από την προηγούμενη μπάντα που πήγανε στο τέλος, ρε φίλε, και πιάσανε πάλι πένα. Φύγανε με τα πάντα. Και τα πιάσανε όλα. Και δεν τους ενδιέφερε. Και ήταν που δεν τους ενδιέφερε κιόλας, μωρέ, σιγά. Και μετά είχαν βγάλει, να πούμε, είχαν βγάλει μια φωτογραφία, να πούμε, ένα γραφείο γεμάτο με πένες και... Κοίτα, αντικειμενικά, επειδή, ρε φίλε, έχω πάει σ' άπειρα live για να καλύψω από το 14 μέχρι το 19 που γινόντουσαν συναυλίες, ξέρεις, καλές εποχές. Υπάρχουν μερικά άτομα που τα βλέπεις από την αρχή, ξέρεις, μα πηγαίνουν μπροστά, μυρίζονται, προσπαθούν να δουν πώς θα τοποθετηθούν μέσα στο πλήθος, στρατηγική θέση, έτσι, για να αρπάξουν την μπαγκέτα μόλις την πετάξει ο ντράμερ. Ναι, είναι ρε φίλε, αυτή είναι εκπαιδευμένη. Έτσι και το πιάσει, έχει πάει αγκόνια έτσι. Δεν πλησιάζει. Ναι, είναι σαν το Ρόντμαν με τα rebound, ρε φίλε. Θυμάσαι που για το set list... και πήγαινε και έπαιρνε το rebound. Και αντί για το set list, την πένα ή την μπαγκέτα, θα φύγει με δύο σπασμένα δόντια. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, να σου πω και εγώ από μουσική τι άκουσα. Άκουσα πάρα πολύ Pelican. Είναι μια μπάντα αμερικάνικη που παίζει post-metal. Respect, πραγματικά. Φοβερή Pelican. Πραγματικά ξεκίνησα με το Australasia που είναι ο πρώτος δίσκος και ακούω πλέον όλους τους δίσκους και το City of Echoes. Μια και είπες Australasia. Η Australasia επίσης συγκρότημα από Ιταλία, post-rock. Από Ιταλία, post-rock, ναι, ναι, ναι. Στην ονομία, ξέρεις, με το τραγούδι και μου το θύμισες. Λοιπόν, μου κόλλησε πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, ο δεύτερος δίσκος των Scars on Broadway, το Dictator που έβγαλαν... Και System of a Down ακούσαμε πάρα πολύ, τα καινούργια και τραγούδια. Εντάξει, είναι και System of a Down που έβγαλα καινούργια κομμάτια, αλλά γενικά Pelican, Forever Becoming, What We All Come to Need, City of Echoes, Australia, είναι όλοι μαγικοί δίσκοι και μετά μου κόλλησε πάρα πολύ το Dictator. Αυτό που σου έλεγα κιόλας πριν βγούμε, ακούω άπειρα τους Σουηδούς Yuri Gagarin. Παίζουν ένα μείγμα μεταξύ psychedelic, space rock, acid, post. Παίζουν τα πάντα, είναι απίστευτοι. Καθαρά ορχιστρική μουσική. Και να κάνουμε και ένα set σε δύο ελληνικές μπάντες που δεν τους έχω γνωρίσει αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι η We Own The Sky. Έχουν βγάλει τρεις δίσκους, ο τελευταίος τους είναι το Home, είναι τρομερός. Αλλά και οι προηγούμενοι είναι καταπληκτικοί, να τους ακούσετε και τους τρεις, είναι πολύ ωραίοι. Και
μια μπάντα από τα Ιωάννα, η Their Meth Lab. Ο δίσκος στο full length είναι το The Last Second και έχουν βγάλει και ένα EP το Νοέμβρη. Τσεκάρετε τα, και τα δύο είναι φοβερά συγκροτήματα. Φοβερά συγκροτήματα. Εν τω μεταξύ, τελευταία συναυλία που πρόλαβα να δω ήταν Villagers, ο Ιωάννα City. Ναι, στο Taekwondo. Ναι, ναι, και εγώ. Εντάξει. Εγώ τους είχα δει στη Νέα Κύο, ήταν πάρα πολύ ωραίοι. Αγαπώ. Πραγματικά. Έχουμε λιώσει και Villagers. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίοι. Πολύ ωραίοι οι Villagers. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές. Έχουμε φτάσει τα 50 λεπτά. Μ' αρέσει που δεν θέλαμε να πάμε πάνω από 20. Ναι, ναι, δεν θέλαμε πάνω από 20, αλλά εντάξει, είμαστε λίγο πολύ λογάδες. Αλλά να σου πω κάτι, αναλύσαμε και πάρα πολλά πράγματα, οπότε ναι, και ελπίζω ξέρεις, να... τώρα κάνουμε λάθος και πατάμε delete και ξαναχωραφούμε. Τέλειο, τέλειο. Τα καλά της τεχνολογίας. Εγώ γι' αυτό δεν τα θέλω αυτά, μακριά, μακριά, κακά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, anthem.gr μπορείτε να πείτε ανά πάσα στιγμή να διαβάσετε όποια άρθρα σας ενδιαφέρουν πάνω σε μουσική, κόμιξ, βιβλία, ταινίες, σειρές, να γνωρίσετε νέα συγκροτήματα, νέους συγγραφείς. Ετοιμάζεις κάτι καινούριο, Τζανέτο? Υπάρχει αρθογραφία από το 2014 μέχρι και σήμερα με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Προς το παρόν δεν μπορώ να πω αν ετοιμάζω κάτι. Σίγουρα όμως είναι, άντε θα κάνω ένα spoiler, είναι μια λίστα με τα καλύτερα Soviet Wave κομμάτια. Εντάξει, ήταν φραγμένο το στοίχημα. Ήταν ένα 0-1. Να πω και μια... Δεν θα το πω, θα πω πέτρες. Έκανα μια βλακία. Όχι, όχι. Μια βλακία με το στοίχημα. Ας την αφήσουμε για άλλο επεισόδιο. Εντάξει, εγώ να πω ότι θα έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο για το Lanfest του Τρόι, για το πρώτο τεύχος αυτής της καταπληκτικής σειράς, λίγο πριν βγει το δεύτερο κιόλας, από τις εκδόσεις της Λέσης Φίλων Κόμικς. Είναι ένα φοβερό γαλλοβελγικό κόμικ, το οποίο θα το αναλύσω όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έρχεται σίγουρα ένα άρθρο με τα συγκροτήματα που ανέφερα κιόλας, κάποια δισκάκια έτσι για τη δεύτερη καραντίνα μετά από εκείνο που είχαμε φτιάξει για την πρώτη, και εννοείται μετά το πρώτο μέρος της συνέντευξης με την Comics Wiki, έρχεται και το δεύτερο μέρος, θα μιλήσουμε για Disney εκδόσεις στην Ελλάδα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχεις βγει στα Comics για τα καλά, έχεις βγει, έχουμε τον καλύτερο αντιπρόσωπο. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Είσαι διπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Διπρόσωπος και αντιπρόσωπος. Δεν μ' αρέσει αυτή η κοινότητα. Όχι. Μακριά. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ που κάναμε ένα podcast μετά από πάρα πολύ καιρό. Συντονίζεστε επίσης και στο radioalchemy.net, καθώς πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και την επιστροφή μας για όσους θέλετε να μας υποστείτε παραπάνω. Ξέρεις, και για τους φίλους επιπλέον που ξέρουμε ότι ακούνε και τα podcast και τις εκπομπές. Το λέμε αυτό επίσης. Και ευχαριστούμε όσους ακούσατε μέχρι εδώ. Πραγματικά να προσέχετε τους εαυτούς σας, γιατί είστε αναντικατάστατοι και είναι πολύ δύσκολη η περίοδος που βιώνουμε και πρέπει να τουλάχιστον να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ από μένα. Καλό βράδυ από μένα.